Πλεύρη, Νέα Δημοκρατία, συγχαρητήρια για την εκλογή σα. Και σας μαύρη επέτειο σήμερα, μαύρη επέτειο δυστυχώ. Σα συγχαίρω για την εκλογή σα και του δύο. Και Στρατάκη, εδώ. Καλημέρα, εδώ. Καλημέρα. Πάνω απ' όλα ο πολίτη. Πάνω απ' όλα οι ανάγκε των ανθρώπων. Για να το δούμε. Σε οποιαδήποτε κυβέρνηση. Όποια και αν είναι. Σαφέστατα. Διότι, όπω πολύ σωστά είπε ο κύριο Παναγιώτοπουλο πριν από λίγη ώρα, ο συνάδελφό μα, κάποια στιγμή πρέπει να έχουμε και ένα απολογητικό. Στοιχείο στη Βουλή. Απολογιστικό, έτσι δεν είναι? Και απολογιστικό και απολογιστικό στοιχείο. Και βέβαια αντιλαμβάνεστε ότι πολλές είναι οι παρατηρήσεις, πάρα πολλά τα σχόλια. Έφνης για παράδειγμα, κύριε Μαρδά, ακούω ότι ο Σχοινάς ήταν με το Γιούνκερ που ο Γιούνκερ αγκάλιαζε το Τζίπρα και που ο Σχοινάς ήξερε ότι δεν θα μειωθούν οι συντάξεις και ότι έγινε με το θέμα των Πρεσπών. Το γράφουν σήμερα εφημερίδες και τώρα είναι επίτροπος. Ή ακούω άλλα πράγματα. Κάποιες γκρίνιες δηλαδή. Δεν είναι η ντροπή, φτάνει να την κάνουν καλά. Ναι, λοιπόν, τέτοια πράγματα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλα αυτά φτάνουν μέχρι το Μανώλη τον Κωστίδη, ο οποίος είναι στη γέφυρα του πλοίου πηγαίνοντας προς την Τίνο, να τον καλημερίσω τον... και κάπτεν Μανώλη, καλημέρα. Και κάπτεν εδώ, τον πλοίαρχο. Να τα, εδώ, τον εδώ. Κύριο Δήμου, είμαστε στο Super Runners. Ναι. Πηγαίνουμε στην Τίνο. Μπράβο. Είναι ο κύριος Δήμου μαζί μας, ο πλοίαρχος. Σε περίπου 20 λεπτά είμαστε. Σε 20 λεπτά θα προσεγγίσουμε την Τίνο. Από εκεί θα πάτε προς Μύκονο, Πάρο, Νάξο, Ίο, Σαντορίνη και επιστροφή στη Ραφίνα. Πάτε για γεώτρηση, Μανώλη, για γεώτρηση. Ωραία πράγματα, ε! Όχι, δεν πάμε για γεώτρηση. Μιλήσαμε. Τι καιρό έχει, Μανώλη, τι καιρό έχει? Έχει νομίζω 5 βοχόρ, πόσο είμαστε? 5-6. Και μπουνάτσα είναι. 5-6 βοχόρ. Μπουνάτσα, Μανώλη. Μιλήσαμε και με τους ιδιοκτήτες, τους κύριους, τα αδέλφια Στεφάνου. Σας στέλνω πολλά χαιρετίσματα, είναι Ανδριώτες, Κωνσταντινοπολίτες. Με το καλό ταξίδι να έχουμε. Πραγματικά το να βρίσκεστε στη γέφυρα είναι μια ευχάριστη στιγμή στο ταξίδι και ήθελα να τη μοιραστώ μαζί σας. Μανώλη, μια ζωή στη γέφυρα είμαστε. Μια ζωή. Το επόμενο ταξίδι στη Σάμο, Γιώργο. Μανώλη, εκεί έχει 8 μποφόρ έξω από το ακροτήριο. Πάπα, πες το στον καπετάνιο, έτσι. Οχτάρια και ελιάρια βγάζει φίδια. Αλλά δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Δεν έχουμε κανένα, όποτε θέλετε, ό,τι θέλετε. Έτσι. Το πλοίο πραγματικά είναι πολύ ωραίο. Εύχομαι και να συνταξιδεύσουμε κάποια στιγμή. Όλα καλά. Μαζί. Όλα καλά. Λοιπόν, καλά ταξίδια. Ό,τι το καλύτερο, η Παναγιά μαζί σα. Ανάψτε κάθε καιρή, μπα και δούμε καμιά άσπρη μέρα. Συνταξιδεύουμε με τον Γιάννη Πιταρά. Μου έστειλε μήνυμα, λέει ότι συνταξιδεύουμε. Ο Γιάννης ο Πιταράς. Α, και ο Γιάννης μέσα. Α, την έκανε. Ωραίο. Μπορεί να βρείτε και τον οικονόμο εκεί κοντά. Πάει να ανάψει λαμπάδα για τις αμαρτίες του. Ο οικονόμου αύριο. 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 Θα μαζευτεί όλο ο Σκάι εκεί. Λοιπόν, καλή Παναγιά όπως λέμε και ό,τι το καλύτερο, παιδιά. Να καλά. Και καλά ταξίδια στους ναυτικούς μας. Πάμε να πλέψουμε λοιπόν. Ελάτε σιγά σιγά στην ειδησιογραφία γιατί έχει ενδιαφέροντα θέματα. Κύριε Πλεύρη, ακούγονται πάρα πολλά στοιχεία. Απόψε έχουμε προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης. Θέλω το πρώτο σας σχόλιο για να πάω μετά στους συναδέλφους, οικονομολόγους και δημοσιογράφους. Ελάτε. Εμείς και προεκλογικά στηριχθήκαμε σε ένα πρόγραμμα το οποίο κατά βάση ακούσουμε και σήμερα, που έχει να κάνει με μείωση φόρων και εισφορών προκειμένου να μπορέσει η μεσαία τάξη να ξαναμπεί στο παιχνίδι της οικονομικής πραγματικότητας. Με ένα σχέδιο προσέλκυσης επενδύσεων, διότι η μείωση φόρων θα πρέπει να συνδυαστεί με προσέλκυση επενδύσεων για να μεγαλώσει η πίτα, ναι. Και το κομμάτι της ασφάλειας. Και αντίστοιχα η προσέλκυση επενδύσεων, όπως ξέρεις πολύ καλά Γιώργο Αυτιά, θέλει μείωση της γραφειοκρατίας και ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης. Όλο αυτό το πλαίσιο πάνω κάτω θα το ακούσουμε. Πώς θα αποτυπώνεται στις προγραμματικές μας δηλώσεις. Πάμε στο κοινάλ. Θέλω να είστε σύντομοι, να προλάβουμε όλοι, γιατί έχουμε μεγάλα θέματα μπροστά μας. Αφήσαμε πίσω το σεισμό, θα ξανάρθει ο κύριος Τσελέτης. Είναι σε ευθύνουσα κατάσταση όλο αυτό το σκηνικό, το αναλύσαμε από το πρωί, αλλά πάμε σε μια άλλη σεισμογενή περιοχή που λέγεται μισθή, συντάξεις, φόροι, ασφάλεια, καθημερινότητα. Ελάτε. Πάμε στο κοινάλ. Κοιτάξτε, το Α και το Ω είναι η μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων. Και δυστυχώς βλέπουμε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δυστυχώς βάζει το θέμα αυτό στις καλέντες και το βλέπουμε να το πηγαίνει για αργότερα. Εάν αφού το δεν πάει υπάρχει... 25 Αυγούστου στη Μέρκελ, πάει για αυτό δούμε. Το λόγο. Τι να λέτε το τώρα. Δούμε, άλλα είδαμε όχι, να όχι, λένε άλλα μέχρι στιγμής. Εδώ θα λέτε εμείς, λοιπόν, τα πράγματα. Κύριε Αυτιά, με πολύ μεγάλη ακρίβεια, 25 εάν δεν υπάρχει... Άλλα στη δήλωσαν Μέρκελ πριν από λίγο καιρό. Περιμένουμε ακούστε. Να το δούμε ακούστε, και θέλουμε ακούστε, να το ακούστε, δούμε. Λεφτά. Περιμένουμε ακούστε. Και θέλουμε. Ακούστε. Ακούστε με. Εμείς εδώ έχουμε ειδήσεις. Και όταν έχουμε ειδήσεις, στεκόμαστε στις ειδήσεις. 25 του μηνός. Πάει με ένα φάκελο στη Μέρκελ. Λοιπόν. Αν του μειώσει τα πλεονάσματα, έχει καλώς. Αν δεν τα μειώσει,
τότε βλέποντας. Αλλά έχουμε πια είδηση. Λοιπόν, να παρακάμψουμε λοιπόν τις δηλώσεις τις οποίες έκαναν πολύ κορυφαίοι αξιωματούχοι και να πούμε ότι αυτό είναι το α και το ω, γιατί αν δεν μειωθεί η φορολογία, δεν μπορεί να προχωρήσουμε αυτό. Και δεν μπορεί να υπάρχει ανάπτυξη στη χώρα. Πολύ σωστό. Όμως, κύριε Αυτιά, έχει υπάρξει μία σειρά από ανακολουθίες αυτής της κυβέρνησης. Πρώτα απ' όλα, για το μικρό και ευέλικτο σχήμα, αντί για αυτό είδαμε 51 υπουργούς και μόνο 5 γυναίκες. Δεν μπορεί επίσης κανείς. Μισούς γραμματείς. Να μιλήσουμε και για τους γενικούς γραμματείς. Λοιπόν, κύριε Πλεύρη, και να ολοκληρώσουμε με αυτό. Γιατί δυστυχώς βλέπουμε και τις εξαγγελίες περί αξιοκρατίας και αυτές να πηγαίνουν στις καλέντες του κύριου Μητσοτάκη. Γιατί υπάρχει νόμος, ο οποίος έπρεπε να ισχύει για αξιοκρατία, για ανοιχτό διαγωνισμό και αντί για αυτό, αντί για τους άριστους, βάζουν τους αριστούς. Πρέπει να γίνουμε ένα. Δεν θα έχουμε γενικούς γραμματείς, δηλαδή. Εγώ αυτό το οποίο λοιπόν λέω είναι ότι ουσιαστικά πρέπει να γίνουμε ένα κανονικό ευρωπαϊκό κράτος και αυτό είναι κάτι δηλαδή, στο οποίο πρέπει όλοι να πάμε μαζί. Οι γενικοί γραμματείς έπρεπε να προέλθουν από διαγωνισμό. Αυτό λέτε. Δεν το λέω εγώ, το λέει ο νόμος του 2016, ο οποίος έπρεπε να εφαρμοστεί. Εμείς είμαστε οι πρώτοι που το κάναμε με το Open Go. Εγώ θέλω εδώ, αυτό θα έπρεπε ακούστε, και να συνεχίσει. Ακούστε, εδώ θέλω να ακούγονται όλα. Δηλαδή. Ο μεν κυβερνητικός να λέει τα δικά του, ναι. Κυρία Βρίνα, είμαστε σε εκπομπή και η αντιπολίτευση πολύ σωστά να τοποθετεί τις αιτιάσεις της έναντι της κυβερνητικής πολιτικής. Διότι έτσι θα βγάλουμε άκρη. Πάντως σε 10 μέρες έχουμε γενικούς γραμματείς πλήρες. Αυτό δεν ξανά έγινε ποτέ. Σε για μήνες μένανε τα Υπουργεία χωρίς. Έπρεπε όμως να εφαρμοστεί ο νόμος για προκήρυξη προκειμένου να βγουν οι άριστοι και να πρέπει να γίνει όλη αυτή η διαδικασία. Από εκεί και πέρα να πούμε και το εξής, κύριε Αυτιά, γιατί δεν γίνεται να τοποθετούνται από τη στιγμή που η Νέα Δημοκρατία ήταν απολύτως απέναντι στη Συμφωνία των Πρεσπών, δεν γίνεται να παίρνουν και να τοποθετούνται σε κυβερνητικές θέσεις. Ζήσουμε αυτά που ζήσαμε επί κυβερνήσεως Παπανδρέου, που για να μπουν οι γραμματείς πέρασε ένα χρονικό διάστημα και γινόταν ένα εγώ μπάχαλο. Εγώ θα σας πω το εξής. Στα Υπουργεία. Επί κυβερνήσεως Παπανδρέου και Πασόκ το 2009 πέρασαν οι μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις, όπως ήταν το Open Gov, όπως ήταν η διάβγεια, όπως ήταν πάρα πολλά ακόμα. Διαφωνείτε για τη διάβγεια. Διαφωνείτε με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, διαφωνείτε με όλες αυτές τις τεράστιες μεταρρυθμίσεις που κάναμε. Όλα αυτά. Έχουν άρα λοιπόν, του Πασόκ. Εσείς το μόνο λάθος που βλέπετε στο Μητσοτάκη είναι ότι δεν διόρισε γενικούς γραμματείς. Όχι, δεν μπορούσε ο νόμος, είναι για τους διοικητικούς γενικούς γραμματείς, δεν είναι για τους γενικούς γραμματείς. Λοιπόν, παιδιά, για να μην ακούμε τώρα. Και για τη Συμφωνία των Πρεσπών που ακούμε υπουργούς. Να λένε ότι τελικά η καλή. Ακούσαμε κορυφαίους υπουργούς της κυβέρνησης, ο κύριος Παναγιωτόπουλος. Όχι, ο κύριος Παναγιωτόπουλος. Και είπε ότι για να υπάρξει καλή πορεία στη σχέση των δύο χωρών πρέπει να υπάρξει καλή εφαρμογή της συμφωνίας. Δεν είπαμε ψέματα. Άπαξ και ψηφίστηκε μια συμφωνία μονομερώς δεν καταργείται και από εκεί και πέρα. Πρέπει να άρεις τη συνέχεια. Λοιπόν, για να πάμε σιγά σιγά. Ψηφίσαμε και την κατακτήσαμε. Πάμε, κύριε Παναγιωτόπουλο. Πάμε σιγά σιγά. Να υπάρξει καλή εφαρμογή της συμφωνίας. Πάμε σιγά σιγά. Δεν μπορεί να καταργηθεί. Στην καθημερινότητα, κύριε Τσακάρη. Δεν είστε στη Βουλή. Ακούστε. Αυτά στη Βουλή, όχι εδώ. Εσείς δεν κύριε Στασούλα. Πάμε καθημερινότητα. Και ο Τασούλας είναι. Κάτι είπε η κυρία Βρίνα προηγουμένως. Είπα ότι έχουν παραιτηθεί οι γενικοί γραμματείς και συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λέει ο κύριος Πλεύρης. Ωραία, δεν θέμα τώρα αυτό οι γενικοί γραμματείς. Να συμπληρωθούν. Ναι, όχι, λοιπόν, είναι πάμε στην καθημερινότητα. Κύριε Τσακάρη, ακούσατε με μεγάλη προσοχή. Για να σας πω κάτι. Εδώ χαλάει ο κόσμος και ασχολείστε με τα νύχια, με το χρώμα των νυχιών σας. Είναι δυνατόν τώρα. Εδώ καίγεται το. Δεν είναι έτσι, κύριε Τσακάρη. Καίγεται ο κόσμος τώρα. Με ένθια, με φόρους, με δουλειές, με συντάξεις απλήρωτες. Λοιπόν. Τώρα να σου πω, το κράτος δεν είναι ο Γενικός Γραμματέας. Το κράτος είναι αυτός που δίνει εντολή, κύριε Τσακάρη. Από αυτά που ακούσατε από τον κύριο Πέτσα πριν από λίγη ώρα, σας δίνεται η αίσθηση ότι πάμε σε μείωση φόρων άμεσα. Προφανώς πηγαίνουμε σε μείωση φόρων άμεσα. Ναι. Ο Πρωθυπουργός έχει δώσει εντολή και ετοιμάζεται το φορολογικό νομοσχέδιο που θα κατατηθεί 10 Αυγούστου. Μάλιστα, ναι. Ξέρουμε για την ημερομηνία. Ναι. Έχουμε μια κυβέρνηση με εικόνα Ελβετίας. Έχουμε ένα Μητσοτάκη που είναι σβούρα πρωθυπουργός, είναι παντού. Χτες με το γουάτσα το πρωί, το βράδυ στην πυροσβεστική. Η κυβέρνηση δεν έχει πάρει ακόμη ψήφο εμπιστοσύνη στη Βουλή. Δευτέρα το βράδυ θα πάρει. Κυβέρνηση, γενέθλια. Γενέθλια γέννησης κάνει τη Δευτέρα το βράδυ. Κατά τη συνταγματική έννοια του όρου. Ο Μητσοτάκης δεν είπε ότι αξιολόγησε γενικού γραμματείς. Τοποθέτησε άτομα που είχε έτοιμα τεχνοκράτες, γενικού γραμματεί Υπουργείου. Δικού ανθρώπου, πε το καθαρά. Είπε ότι αξιολόγησε. Τι τεχνοκράτες, δικού του ανθρώπου. Ωραία, έχετε να πείτε κάτι για κάποιον από αυτού. Όχι, μην το περί. Έχετε το να πείτε κάτι για κάποιον από αυτού. Η μόνη αξιολόγηση που έκανε ο Μητσοτάκης. Η μόνη αξιολόγηση που έκανε ο Μητσοτάκης. Είναι ο αντιστράτηγος Καραμαλάκης,
Ο κορυφαίος αυτός αξιωματικός, ο οποίος έχει γίνει αντιστράτηγος επί ΣΥΡΙΖΑ, υπαρχικός Β, επί ΣΥΡΙΖΑ υπαρχικός Α, και τώρα που ο υπαρχικός Α γίνεται αρχηγός, είναι δεξιά τοποθέτηση και επαλληνός του κράτους δεξιάς. Δηλαδή η αντιπολίτευση να γίνεται, αλλά να υπάρχει μια στοιχειώδης λογική. Κάνουμε τον υπαρχικό αρχηγό και μιλάμε για παλινόρδωση του κράτους δεξιά. Άρα, όλοι αυτοί θα δηθούν στην πράξη. Ακόμα είμαστε στο μήνα του μέλλοντος. Ελάτε. Ο Μητσοτάκης προγραμματικές δηλώσεις αναμένει η κοινωνία που ψήφισε και υπερψήφισε τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Άρα απολογισμός έγινε, για να απαντήσω στο προηγούμενο. Απολογισμός έγινε στα κυβερνητικά πεπραγμένα. Ψήφος εμπιστοσύνης δεν δόθηκε στην προηγούμενη κυβέρνηση. Η κοινωνία επέλεξε κάτι άλλο. Οι πολλοί μετρήθηκαν αλλού. Ήταν αλλού οι πολλοί. Δεν ήταν εκεί που υπολόγιζαν κάποιοι. Και περιμένουμε να ακούσουμε τις προγραμματικές δηλώσεις, κυρίως τα τρία πεδία που έχει εξαγγείλει ο Μητσοτάκης. Πρώτον, φόρους, ασφάλεια, ανασύσταση του κράτους. Η επενδύση είναι αυτονόητη. Με τους φόρους μπαίνει. Λοιπόν, κράτος θέλει ο κόσμος. Όταν μεγάλο επιχειρηματίας, να μην αναφέρω ονόματα, στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων αναφέρει πρέπει να φτιάξουμε κράτος. Άλλος μεγάλο επιχειρηματίας σε Γενική Συνέλευση το 16, η λέξη επένδυση στην Ελλάδα, Σοκράτης Κόκαλης, Γενική Συνέλευση Μετόχων της Ιντερακόμ, 2016. Η λέξη επένδυση στην Ελλάδα δείχνει ουτοπία. Πάμε στρατάκι. Βαρδής Βαρδινογιάννης, Γενική Συνέλευση Μοτορόιλ. Πρέπει να φτιάξουμε κράτος. Προχτές. Στρατάκης. Αυτά περιμένει να ακούσει στη Βουλή μεθαύριο. Κοίταξε, ο κάποια πολίτης. Στιγμή οι καραμέλες τελειώνουν. Ποιες καραμέλες? Η καραμέλα των. Να το πούμε ποιος να πάρει γενικούς γραμματείς. Εγώ σε αυτά με είδε ότι δεν πήρα μέρος, γιατί ξέρω ότι κάθε κυβέρνηση επιλέγει τους δικούς του ανθρώπους. Μα έχουμε κατηγορηθεί ότι ο κύριος Τσουβάλλας και ο κύριος Μαυρωτάς δεν ήταν δικοί μας. Δηλαδή από τη μια κατηγορία. Όχι, κάνατε δικούς σας, δεν έχετε κατηγορηθεί γι' αυτό. Όχι, με συγχωρείτε, δεν έχετε κατηγορηθεί. Ήταν δικός μας, μήπως ο κύριος Τσουβάλλας ήταν. Όχι, τον είχατε δείξει όμως. Ναι, στρατάκης. Να πω αυτό που ξεκίνησα να λέω. Δεν μπορεί να λέτε ότι είναι δικοί μας με την έννοια που λέτε. Στην τότε περιβόλησε στιγμή λοιπόν η καραμέλα. Κάποια στιγμή στο μάτι και μετά να παίρνετε. Κυρία Γιαννακοπούλου, μιλάει ο κύριος Στρατάκης. Κάποια στιγμή λοιπόν. Ελάτε κύριε Στρατάκη. Η καραμέλα περί επενδύσεων θα λιώσει στο στόμα και τότε πολύ φοβάμαι ότι θα βρεθούμε πρώτων εκπλήξεων, οι οποίες δεν είναι και εκπλήξεις, τα αναμένουμε. Για πετε μου τη μεγαλύτερη επένδυση των τελευταίων χρόνων. Κύριε των τελευταίων Σταθακή, 20 χρόνων στην Ελλάδα. Να μιλήσουμε για μειώσεις φόρων τώρα και που είναι το πιο σημαντικό. Μισό και να αφήσουμε στην άκρη. Συγγνώμη, το θέμα υπάρχει, αυτό. Υπάρχει, εγώ θα η μείωση των φόρων είναι σημαντικό. Να σας πω και εγώ τη δική μου πληροφορία. Σημαντικό. Να σας πω και εγώ τη δική μου πληροφορία που έχω. Ελάτε. Ότι βεβαίως θα του πούνε ναι στη μείωση φόρων, ναι, εφόσον υπάρξει αυτό. Δηλαδή τι. Ισοδύναμο. Ισοδύναμο. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Το ισοδύναμο το οποίο προβάλλει η κυβέρνηση και ενδεχομένως. Μένει να δούμε αν αποδειχθεί ορθό. Είναι οι επενδύσεις. Πέστε μου τη μεγαλύτερη επένδυση των τελευταίων ετών που έχει γίνει στην Ελλάδα. Δύο. Να σας πω ποιες είναι. Η Κόσκο, η πολυδιαφημισμένη. Που έγινε το. Έτσι. Καραμαλής. Αφήστε Καραμαλή. Τώρα. Έμα πώς. Και να πω και την άλλη. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Η μόνη επένδυση που έδωσε λύση σε ανεργία και αύξηση της ανάπτυξης ήταν τα Ολυμπιακά. Έργα. Πάμε πέστε τώρα, μου μια μισό λεπτό. Πληρώσαμε πανάκριβα, κύριε Στρατάκη. Πληρώσαμε ένα μισό. Επειδή λες για ειδήσεις. Απόψε θα υπάρξει μια πολύ μεγάλη είδηση για τα κίνητα. Πάμε, κύριε. Απλώς επειδή λες για ειδήσεις και δεν κάνουμε εκτιμήσεις, οι συναντήσεις που γίνανε με τον κύριο Ρέγκλινγκ ουσιαστικά έχουν δώσει το πράσινο φως για να προχωρήσουν οι μειώσεις στους φόρους. Όμως η προϋπόθεση, επειδή είπε ο Γιάννης για το ισοδύναμο, είναι η ανάπτυξη. Αυτό που λέει ο Μητσοτάκης προεκλογικά, το 4%. Αυτό είναι αυτό. Το βασικό. Ο άνθρωπος αν έχει συγκεκριμένη πολιτική, μπορεί μία να έχει ανάπτυξη. Λοιπόν, να σας δώσω μία είδηση. Το ξέρετε ότι τα αεροπλάνα στο ελληνικό χαρακτηρίστηκαν, αυτά τα σαπιοσίδερα που είναι να πάνε, χαρακτηρίστηκαν μνημεία του νεότερου κράτους, το ξέρετε κύριε Αυτιά. Ότι και λέει δεν πρέπει να μετακινηθούν. Και αυτή η κυβέρνηση προηγούμενη μιλούσε για επενδύσεις και παντού έβαζε αναχώματα στην πιο βασική επένδυση που είναι και ψυχολογική. Γιατί μόλις μπουν μπουλντόζες στο ελληνικό, θα πούν η Ελλάδα έγινε ένα κανονικό κράτος και μπορούμε να πάμε τα λεφτά μας για να δουλέψουν και 5 άνθρωποι. Σαφής. Γιώργο, υπάρχει σήμερα ένα μεγάλο θέμα για το ασφαλιστικό που δημιουργεί ανησυχίες ή κατ' άλλους ελπίδες στους ασφαλισμένους, είτε αφορά το δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα. Ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει ένα νεωτερισμό κατά αυτόν, δηλαδή τη συμμετοχή ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών
στην ασφάλιση. Στους νέους ερχόμενους. Μπορεί αφορά, ο κύριος Πλεύρης να μας εξηγήσει. Παλαιούς, ναι, σου πω εγώ τι σημαίνει αυτό, γιατί δημιουργείται όλοι παλαιοί, κλίμα. Όλοι οι παλαιοί, γιατί πολλοί γαργαλιώνται τώρα το τελευταίο διάστημα, όλοι οι παλαιοί δεν αφορά κανέναν σημερινό συνταξιούχο. Όποιος καινούριος μπαίνει, αν θέλει, θα μπαίνει σε αυτή την εξέλιξη. Δηλαδή, τι. Κάθε χρόνο θα φτιάχνει το δικό του κουμπαρά. Αυτός ο κουμπαράς θα επιβλέπεται από την Τράπεζα Ελλάδος, θα επιβλέπεται από το Ταμείο, το ασφαλιστικό, θα επιβλέπεται από την Τράπεζα Εργασίας και από τις εισαγγελικές αρχές για να μην υπάρξουν λοβιτούρες. Αυτό ως αρχή. Θα το δούμε πώς θα φτιαχτεί και μετά θα το ξαναπούμε. Θα διαβάσω μόνο τι παραλαμβάνει. Θα διαβάσω μόνο τι παραλαμβάνει. Πάμε με τον Ένθια. Επί του θέματος των συντάξεων που μόλις είπες. Πάμε με τον Ένθια. Μία γραμμή. Όχι. Πάμε με τον Ένθια. Τι προσδοκάτε. Όχι, κύριε Τσαγκάρη, θα τα πείτε στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας σας. Πάμε με τον Ένθια. Ελάτε. Πάμε με τον Ένθια, παιδιά. Πάμε με τον Ένθια. Η μείωση του Ένθια. Άμεσα, ναι. Κρατήστε αυτό που λέω αυτή τη στιγμή. Ώρα 9 και 23. Η μείωση του Ένθια άμεσα είναι το πρώτο ζητούμενο της ελληνικής κοινωνίας. Και θα με θυμηθείτε αύριο το πρωί στο ξεκίνημα της εκπομπής. Άρα η μείωση του πλέον απαράδεκτου φόρου, ένας φόρου που δεν συναρτάται με το έσοδο, ούτε με την υπεραξία του ακινήτου. Ακριβώς. Ένα φόρο αρπαχτής. Ο οποίος τότε, πολύ σωστά ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος, όρθιος στο πόντιουμ, τον ονόμασε ασφάλιστρο κινδύνου να σωθεί η Ελλάδα. Συνεχίστηκε, ενώ κάποιοι είχαν υποσχεθεί ότι θα τον καταργήσουν, διότι είναι τόσο άθλιος που δεν διορθώνεται, καταργείται, και έρχεται σήμερα ο Μητσοτάκης να κάνει το πρώτο βήμα για την λοιπόν, καταργήση του. Βάζουμε μια τελεία εδώ. Πάμε στη Μαγούλα, εκεί είναι η συνάδελφός μας. Να δούμε τι ακριβώς, πώς ξημέρωσε εκεί, γιατί ήταν το επίκεντρο αυτής της σεισμικής δόνησης. Να την καλημερίσουμε. Είσαι στη Μαγούλα, καλημέρα. Καλημέρα Γιώργο, βρισκόμαστε όπως είπες και εσύ στο επίκεντρο του σεισμού εδώ στη Μαγούλα. Μιλήσαμε με λίγους ανθρώπους οι οποίοι τώρα άρχισαν σιγά σιγά να ξυπνάνε και να μαζεύονται. Μας είπε ότι ήταν πολύ έντονο αυτό που έγινε χθες. Ευτυχώς δεν υπήρχαν φθορές, τουλάχιστον στα δικά τους σπίτια, αλλά ήταν πάρα πολύ μεγάλο το σοκ. Να σας πω λοιπόν πως η Αθήνα άντεξε. Άντεξε και τον πρώτο σεισμό, το μεγάλο, του 5,1 Ρίχτερ, διάρκειας 15 δευτερολέπτων που θύμισε στιγμές Σεπτεμβρίου 1999, άντεξε όμως και τους 49 μετασεισμούς που ακολούθησαν. Ο κρατικός μηχανισμός ήταν έτοιμος να ασχοληθεί με το θέμα αυτό, αντέδρασε αποτελεσματικά. Ακριβώς. Τους βλέπω. Ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, βρέθηκε χθες στο συντονιστικό κέντρο για να ενημερωθεί και για την εξέλιξη του σεισμού. Και είναι αλλά ωραία. Και για ποιες ενέργειες πρέπει να ακολουθήσει. Είναι ωραία η εικόνα που μας δίνεις. Είναι στο καφενείο οι άνθρωποι, πίνουν τα καφεδάκια τους. Είναι μια χαρά, είναι ήρεμοι. Ο κρατικός μηχανισμός, δόξα τω Θεώ, λειτουργήσε. Τους έτρεξε λιγάκι λίγο παραπάνω. Και εγώ σε ευχαριστώ για την πρώτη σύνδεση που μας δίνεις. Ηρεμία λοιπόν και στη Μαγούλα, ηρεμία παντού. Δικαιώνεται ο Τσελέντης. Τον οποίο Τσελέντη δεν φωνάξανε χθες στη σύσκεψη, Γενικός Διευθυντής Γεωδυναμικού Ινστιτούτου της Ελλάδος και δεν εκλήθη στη σύσκεψη. Αυτό ήταν φάουλ. Όταν δεν καλείς έναν κορυφαίο επιστήμονα, το ξέχασες, ωραία. Σήμερα αν γίνει σύσκεψη, ο Τσελέντης πρέπει να κληθεί. Και καταλαβαίνετε τι σημαίνει η εξέλιξη αυτή. Πάρα πολλά εδώ στοιχεία, οι φόροι. Να σας πω τι θέλει ο κόσμος. Πού είστε και νέοι βουλευτές. Ο κόσμος τι θέλει. Να μην βασανιστεί άλλο από φόρους. Να πάρει ανάσες. Να πληρώνεται το μισθό του. Να έχει τη δουλειά του. Να μπορεί να πηγαίνει το παιδί. Να μην τον ελέγχει το ΣΔΟΕ. Να ελέγχει το ΣΔΟΕ τον εργαζόμενο. Τι λες τώρα. Παιδί με τις επιχειρήσεις. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Κύριε Αυτιά, κύριε Γιαννακοπούλου, και εμείς είμαστε δικηγόροι. Πάμε σιγά σιγά. Το 70-75% του εισοδήματός μας. Δεν μπορεί να συνεχίσει. Σας ευχαριστώ, κυρία Βρίνα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ σήμερα. Την κυρία Βρίνα, πάμε σε διάλειμμα για τα όσα μας είπατε σήμερα. Έρχεται και ο κύριος Τσελέντης εδώ για να δούμε τα τελευταία θέματα που αφορούν τι. Αυτή την υπόθεση του σεισμού. Πάμε με μουσική, πάμε με Μαρκόπουλο. Θέλω να είστε καλά. Χρόνια πολλά στην Ηλιάνα και τον Ηλία που γιορτάζουν σήμερα. Ακούστε, όταν ήρθε αυτός ο άθλιος φόρος, ο Ένθια, είπα, αχ, μανούλα μου, θα τον μονιμοποιήσουν το φόρο αυτό. Καταλαβαίνετε. Και μονιμοποιήθηκε ο φόρος αυτός, δυστυχώς, βγήκε και τραγούδι μάλιστα. Δεν μονιμοποιήθηκε μόνο, φτιάξανε και δεύτερη οροφή στο φόρο. Συμπληρωματικό.
πάνω από τις 250.000. Και δεν εξέλιξαν την πρώτη κατοικία. Και όχι μόνο αυτό, βάζουν να πληρώνει φόρο και αυτός που δεν έχει εισοδήματα από ένα ακίνητο. Τρισάθλιο! Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από αυτό. Ας έρθει λοιπόν η στιγμή και πιστεύω ότι απόψε θα έχουμε μια μεγάλη είδηση για το θέμα αυτό. Έχουμε τον κύριο Λέκα. Τον έχουμε. Καλημέρα κύριε Λέκα. Πώς είναι τα πράγματα τα μετασεισμικά? Πάμε πολύ καλά. Ναι. Τρώω ότι όλος ο κρατικός μηχανισμός δεν ανταποκρίθηκε όμως μόνο άμεσα. Ανταποκρίθηκε ακαριαία και αποτελεσματικά. Δηλαδή τι έκανε, γιατί σας ακούω, κύριε Λέκα, σας ακούω από χθες. Στρατάκης, κύριε Λέκα, ο στρατάρχης του ρεπορτάζ. Τι θα πει ακαριαία, δηλαδή τι έκανε, σταμάτησε τον εγκέλαδο. Εγώ να σας πω κάτι, γιατί το ακούω από χθες και έχω εκραγεί. Εάν είχαμε 2 νεκρούς ή 10 τραυματίες, δεν υπήρχε δρόμος για να πέρασε ασθενοφόρος. Πού ήταν ο κρατικός μηχανισμός? Καλά, ήρεμα. Δεν τροχονόμος ο Λέκας. Για σεισμούς λέει ο άνθρωπος. Πάμε, ελάτε κύριε Λέκα. Σας παρακαλώ κύριε Φτιά, μπορώ να εκφράσω την άποψή μου χωρίς διακόπτομαι? Μπορείτε. Εμείς για σεισμό σας θέλουμε, δεν σας θέλουμε για τροχονόμο εδώ. Ελάτε. Ακριβώς. Ανταποκρίθηκε άμεσα, δεδομένου ότι από το πρώτο λεπτό είχαμε άμεση αντίληψη και εκτίμηση για το σεισμικό γεγονός, για τις επιπτώσεις του σεισμού και για την απόκριση όλων των εμπλεκόμενων φορέων, που είναι 28 φορείς σε μια σεισμική καταστροφή. Συνεπώς, από εκεί και πέρα, το αν υπάρχουν θύματα ή όχι, όπως είπε ο κύριος που άκουσα και δεν το βλέπω αυτή τη στιγμή. Ο κύριος Στρατάκης. Είναι τελείως διαφορετικό στοιχείο. Είναι πληθωρικός από την Κρήτη και. Αν γέμισαν οι δρόμοι, λοιπόν, αν γέμισαν οι δρόμοι και δεν μπορούσαν να κυκλοφορήσουν το κίνητο, αυτό οφείλεται στην παιδεία του Έλληνα. Δεν οφείλεται στον κρατικό μηχανισμό. Εκκλήσεις κάνουν. Αγαπητέ, ένα λεπτό, παιδιά. Να μην χάσουμε. Ακούστε, να μην χάσουμε το επίκεντρο, όπως λέτε κι εσείς. Η ειδική του θέματός μας. Θέλω να μου πείτε το εξής. Είμαστε σε ύφεση, αγαπητέ κύριε καθηγητά? Είμαστε σε ύφεση. Εκείνο το οποίο όμως εγώ θα παρέμβω, γιατί το άκουσα και εξοργίστηκα, είναι ότι δεν εκλήθη ο κύριος Τσελέτης. Αυτό μας είπε ο κύριος Τσελέτης το πρωί. Θέμα. Γιατί 20 χρόνια που ήταν στην Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου ο κύριος Τσελέτης του ΟΑΣ, δεν ήρθε ούτε μία φορά, ούτε. Τελευταία φορά που είναι η σύσταση της Επιτροπής Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου. Ωραία, θέλετε. Ο κύριος Τσελέτης ήταν στον εισαγγελέα και γι' αυτό το λόγο δεν μπήκε στην Επιτροπή. Θέλετε. Είμαστε οι επιστήμονες στην Επιτροπή, γεωλόγοι, σεισμολόγοι, πολιτικοί, μηχανικοί, κορυφαίοι επιστήμονες. Ο κύριος Τσελέτης απαξιώνει συστηματικά το να παρευρεθεί στην Επιτροπή. Γιατί? Γιατί του δίνεται η ελευθερία να είναι εκτός Επιτροπής και θα διατυπώνει απόψεις οι οποίες δεν θα σταθούν. Κύριε καθηγητά, ερώτημα. Εάν του τηλεφωνήσει κάποιος του κυρίου Τσελέντη σήμερα να παρευρεθεί σε σύσκεψη, τι λέτε, θα έρθει ή δεν θα έρθει? Γιώργο, όμως, ένα λεπτό να απαντήσει. Δεν μπορώ να μπω στη σκέψη του κυρίου Τσελέντη. Ο κύριος Τσελέντη πριν ένα μήνα είπε το εξής στην Ανδραβίδα. Μην κοιμάστε τα σπίτια για 15 μέρες, κοιμηθείτε σε αναμένα κάρβουνα γιατί περισμένο σεισμό. Συστηματικά προβλέπει σεισμούς. Στη θέση της κυρίας Βρίνα τώρα. Οι οποίοι δεν εκδηλώνονται. Απλά και μόνο δεν υπάρχει κοινωνική ευθύνη. Δεν υπάρχει. Οι επιστήμονες έχουμε πρώτιστα κοινωνική ευθύνη απέναντι στον κόσμο, τον οποίο οφείλουμε να πληροφορήσουμε με τον πιο ακριβή τρόπο. Θέλετε να πείτε τώρα, γιατί εγώ σας ακούω με μεγάλη προσοχή, τους καθηγητές σεισμολογίας. Λυπάμαι που υπάρχει αυτή η αντιπαλότητα. Θέλετε δεν να πείτε. Δεν υπάρχει αντιπαλότητα. Η αντιπαλότητα υπάρχει από ένα και μόνο άτομο. Είναι εδώ και σας ακούει. Οι επιστήμονες στην Επιτροπή. Θα απαντήσω εγώ. Ομόφωνα εξέδωσαν ανακοίνωση η οποία ουσιαστικά αυτή που ανακοινώθηκε χθες το βράδυ στις 12 η ώρα. Ναι, αλλά ρωτάει η κοινή γνώμη. Ο Γενικός Διευθυντής του Σεισμολογικού Κέντρου της Αθήνας, Τσελέντης, εδώ είναι. Γιατί δεν εκλήθη? Αυτό ρωτάει ο κόσμος. Είναι σαν να γίνεται κάτι ιατρικό και να μέλος, μην. Κύριε Αφιά, ναι. Δεν είναι μέλος της Επιτροπής. Ναι. Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται με το ΦΕΚ που υπογράφει ο υπουργός και δεν είναι. Με πολιτική απόφαση ο κύριος Λέκας του διορίστηκε από τον κύριο Σπύριτζη. Γιατί εκείνη την εποχή ήταν στον εισαγγελέα για διοχέτευση ψευδών ειδήσεων. Γι' αυτό δεν ήταν στην Επιτροπή ο κύριος Τσελέντης. Εγώ δεν είχα ποτέ πρόβλημα από τον εισαγγελέα. Άλλοι δύο του κάνατε τη μήνυση, ο κύριο Κουλιάρα. Δεν ήρθε ούτε μία φορά. Λάθος κάνετε. Αυτός ήταν ο λόγος που δεν εκλήθη χθες? Όχι, δεν είναι μέλος της Επιτροπής, δεν είναι μέλος της Επιτροπής που προβλέπεται από φίλο και εφημερίδες κυβέρνησης.
Γιατί εκείνη την εποχή που συστάθηκε η Επιτροπή, ο κύριος Σελέντης ήταν υπόδικος. Εκείνη την εποχή, τώρα είναι. Η Επιτροπή έχει διάρκεια 3 ετών και στην επόμενη Επιτροπή. Ποτέ δεν ήμουν υπόδικος. Ποτέ, λέει ο κύριος Σελέντης, λέει δεν ήταν ποτέ υπόδικος. Απαντήστε. Τον κύριο Κουλιάρα εννοεί. Εμένα δεν ήμουν ποτέ υπόδικος. Εμείς προστρέξαμε, στον εισαγγελέα να διασώσουμε τον κύριο Σελέντη. Προς τιμήν σας. Εγώ, ο κύριος Μακρόπουλος και όλοι οι άλλοι συνάδελφοι. Θα τα φτιάξετε ποτέ εσείς, σεισμολόγοι. Θα βρείτε. Άρα δεν ήταν υπόδικος ο άνθρωπος. Κύριε Λέκα, είπατε ήταν υπόδικος. Υπόδικος σημαίνει έχει ασκηθεί ποινική δίωξη. Του είχε ασκηθεί ποινική δίωξη. Οι ίδιοι προστρέξαμε στον εισαγγελέα. Άρα κακώς λέτε ότι ήταν υπόλοιπος. Άρα συνειδητά λέει ψέματα ο κύριος Λέκας. Ένα λεπτό, ρε παιδιά. Είναι σοβαρό το θέμα. Ο Γενικός Διευθυντής του Σεισμολογικού Κέντρου της Αθήνας δεν καλείται σε επιτροπή. Οι μεν λένε ότι ήταν υπόδικος, δεν έχει ασκηθεί δίωξη από τον εισαγγελέα, όπως λέτε. Κάτι τρέχει εδώ. Δεν είμαι αρεστός. Άρα, κύριε Λέκα, ένα λεπτό. Δώστε τόπο στην οργή, βάλτε κάτω τα επιστημονικά σας και προχωρήστε. Να πω δύο πράγματα λίγο τώρα. Ακούστε κάτι, να πω και εγώ δύο πράγματα, κύριε Λέκα. Θα πω δύο πράγματα και εγώ τώρα, ακούστε με. Καταρχάς ένα ερώτημα, είστε σεισμολόγος? Έχετε διοριστεί με επιστημονικά κριτήρια στον ΟΑΣ ή με πολιτικά κριτήρια? Σας όρισε ο κύριος Σπύριτζης. Έχει λήξει η θητεία σας. Από λόγους ΤΑΦ, αλλάζοντας μια κυβέρνηση, πρέπει να παραιτηθείτε, κυρία μου. Και σχετικά με την αδραβίδα, σας θυμίζω ότι το 35% των σπιτιών ήταν ακατάλληλα. Δεν ακούει κανείς τίποτα. Δεν ακούει κανείς τίποτα. Ένα έχω να πω. Καθίστε σε ένα τραπέζι όλοι μαζί. Σας παρακαλώ, κάνοντας χρήση αυτό που θέλει ο ελληνικός λαός. Σας θέλει ενωμένους σε αυτό το κίνδυνο των σεισμών. Είναι σεισμογενής η χώρα. Αφήστε τις σεισμικές διαφορές σας. Ακούστε, και τραβήξτε κύριε, μπροστά. Τραβήξτε μπροστά. Καθηγητάδες, τραβήξτε μπροστά, μωρέ. Ενώστε τον Έλληνα. Εγώ είμαι σεισμολόγος. Ναι, ελάτε. Δεραπεύω τη δουλειά μου. Δεν ασχολούμαι με πυρκαγιές, με φωτιές, με κατονιστήσεις. Είμαι σεισμολόγος. Δεν το συμμετέχουν στην Επιτροπή. Ερώτημα. Υπάρχει θέμα τώρα. Υπάρχει θέμα. Γιώργο, μισό λεπτάκι. Δεν είναι θέμα συναισθηματισμού ή αν τα έχει καλά ο κύριος Λέκας, ναι, με τον κύριο Τσελέντη. Από τη στιγμή που ο κύριος Τσελέντης είναι γενικός διευθυντής στο αστεροσκοπείο, στο γεωδυναμικό Ινστιτούτο, θεσμικό φορέα, του καταλογίζουν κάτι ποινικό που δεν υπάρχει από ό,τι μας λέει ο κύριος Τσελέντης, δεν είναι υπόδικος, πώς τον έχουν εξαιρέσει από τη συγκεκριμένη επιτροπή? Είναι θέμα λειτουργίας του κράτους. Κύριε καθηγητά, αγαπητέ κύριε Τσελέντη, βρείτε μια άκρη. Σε αυτές επιστημονικές διαφορίες, ναι, εδώ, δεν είναι θέμα, λύστε του τα Λέκα, θέματα αυτά, γιατί τώρα όταν η ΑΤΑΚΑ δεν ήταν άμεση, αλλά όταν αστραπιαία διαφωνούν οι καθηγητές, ο κόσμος φοβάται. Σας θέλει ενωμένους στο κίνδυνο των σεισμών, κύριε, μικρό ή μεγάλο. Ο ΟΑΣ καρκινοβατούσε τόσα χρόνια, δεν έκανε σωστά τη δουλειά του, απλά πράγματα. Εγώ φώναζα εδώ και 3 χρόνια για τα διατηρητικά κτίρια. Τι κάνανε, για να ακούσουμε. Για 5 χρόνια στην ελληνική κοινωνία και η ελληνική κοινωνία αναγνωρίζει το έργο του ΟΑΣ, το οποίο είναι τεράστιο. Μην το απαξιώνετε για προσωπικούς λόγους. Ο ΟΑΣ έχει μια ιστορία από την οποία έχουν περάσει καθηγητές σεισμολογίας και γεωλογίας με τεράστια προσφορά. Ο Αΐμνησος Δρακόπουλος, ο Κώστας ο Μακρόπουλος, ο Δημήτρης ο Παπανικολάου, είναι όλοι αυτοί. Ο Κοσμάς ο Στυλιανίδης είναι προσωπικό πρώτου μεγέθους που ανέβασαν το ΟΑΣ, που ανέδειξαν τον ΟΑΣ σαν ένα οργανισμό. Αλλά και σεισμολόγοι όπως ο κύριος Σταυρακάκης, που πραγματικά το 1999 η παρουσία του ήταν καταλυτική στα μέσα ενημέρωση. Κύριε Λέκα, ακούστε με, κάνω έκκληση. Έκκληση πάνω απ' όλα στην ανθρωπιά σας και μετά στην επιστημονοσύνη σας. Δώστε τα χέρια για να βοηθηθεί ο κόσμος. Κύριε Λέκα, σας ευχαριστώ. Κύριε Τσιλέντη, επίσης σας ευχαριστώ. Πάμε σε διάλειμμα. Ελάτε. Εμείς βοηθάμε στον κόσμο με κοινωνική υπευθυνότητα, κύριε. Σου πανάδεμα τη φούρνια σου. Μια φορά
Ξέρω τι σκέφτεσαι. Δεν θα τα καταφέρω. Αυτό που έχει σημασία όμως είναι να κάνω την κίνηση. Γιατί κάθε φορά που κινείσαι, ζεις περισσότερα. Okay, δεν τα κατάφερα. Τουλάχιστον όμως προσπάθησα. Ξεκίνα και εσύ σήμερα. Κάνε το πρώτο βήμα. Ρεξόνα. Όσο κινείσαι, σε προστατεύει. Δεν μπορείς να βρεις τίποτα πιο cool στην κατάψυξή σου από ένα παγωμένο καπρίς. Εντάξει, μπορείς. Αλλά δεν μπορείς. Με νιώθεις. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Βρίσκομαι μαζί με τον κύριο Ανδρέα Μπούφη, εκπρόσωπο της εταιρείας Power Farm και την Αναστασία, επαγγελματία αθλήτρια καλαθοσφαίρισης. Γεια σας. Γεια σας. Κύριε Μπούφη, πείτε μου σας παρακαλώ, τι κάνει τη ζυγαριά της Power Farm να διαφέρει από όλες τις άλλες του εμπορίου? Δεν είναι μια απλή ζυγαριά, είναι ο καθημερινός σύμβουλος για το σώμα μας. Μας κάνει λιπομέτρηση και μας αναλύει το βάρος μας σε 6 διαφορετικές παραμέτρους. Ποιες είναι αυτές? Πώς γίνεται αυτό? Είναι πάρα πολύ εύκολο. Με το πάτημα ενός κουμπιού μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα θα μας δείξει το σωματικό μας βάρος, το ποσοστό σωματικού λίπους, το ποσοστό νερού στο σώμα μας, επίσης τις θερμίδες που πρέπει να καταναλώσουμε ημερεσίως, το ποσοστό οστικής μάζας και το δείκτη μάζας σώματος. Είναι εξαιρετικό όλο αυτό και τα κάνει μία ζυγαριά. Μία ζυγαριά μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Αναστασία, ανεβαίνει, σε παρακαλώ λίγο να δούμε. Εδώ βλέπουμε τα κιλά της Αναστασίας είναι 56, το σωματικό της λίπος είναι 20,3, το ποσοστό νερού 58,9. Η οστική της μάζα είναι 46% και ο δείχτης μάζας σώματος 19,8. Και οι θερμίδες που πρέπει να καταναλώσουμε στην ημέρα είναι 1317. Και όλα αυτά τα κάνει η ζυγαριά της Power Farm. Ακριβώς. Την οποία που μπορούμε να βρούμε? Μπορούμε να τη βρούμε στο δίκτυο καταστημάτων της Power Farm, ενδεικτικά θα πω στα 210 στο Σύνταγμα και στο site μας powerfarm.gr. Και μία προσφορά, δεν τελειώσαμε εδώ. Η ζυγαριά βρίσκεται στην προνομιακή τιμή των 69 ευρώ. Ωστόσο, όσοι τηλεφωνήσουν τώρα στο 2311 300 400 θα την αποκτήσουν στην εκπληκτική τιμή το 49 ευρώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 9 Σεπτεμβρίου, Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Στις 9 το βράδυ. 55 χρόνια, Χρήστος Νικολόπουλος. Τραγουδούν Κωνσταντίνος Αργυρός, Μελίνα Ασλανίδου, Δέσποινα Βανδύ, Γλυκερία, Στέλιος Διονυσίου, Νατάσα Θεοδωρίδου, Γιώργος Μαργαρίτης, Πάολα, Πίτσα Παπαδοπούλου, Γιάννης Πλούταρχος, Αντώνης Ρέμος, Στέλιος Ρόκος και άλλοι που θα ανακοινωθούν σύντομα. Η προπόληση άρχισε στο viva.gr. Όλοι μαζί μπορούμε. Σταματήστε να υπομένετε τον πόνο και επισκεφτείτε τώρα το φαρμακείο της γειτονιάς σας ή ένα κατάστημα του δικτύου Power Farm. Πόνος στους ώμους και την πλάτη. Ορθοπαιδικός ορθοστάτης για κύφωση με 99 ευρώ μόνο. Ο μύτης με μανίκι βραχίωνα με 79 ευρώ μόνο. Τώρα το μπολερόμο πλάτης με 79 ευρώ μόνο. Προσοχή! Η κλασική ζώνη ανακούφισης μέσης ισχύου από τη Φιρτέκ χωρίς μπανέλες για καθημερινή χρήση με 59 ευρώ μόνο. Ενώ με μπανέλες για έξτρα υποστήριξη 69 ευρώ μόνο. Κολάρο ανακούφισης αυχενικού συνδρόμου με 39 ευρώ μόνο. Τενοντίτιδα και αρθρητικά. Νάρθηκας καρπού αντίχειρα με αποσπόμενη μπανέλα για ακινησία ή κίνηση του αντίχειρα με 29,90 μόνο. Περικάρπιο με 19,90 το 1 με 29,90 τα 2. Περιαγωνίδα με 35 ευρώ μόνο. Καταπονημένα κάτω άκρα από ορθοστασία, κυρσούς, φλεβίτιδα ή αρθρίτιδα. Επιγονατίδα νανοτεχνολογίας Φιρτέκ με 39 ευρώ. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης ανδρικές ή γυναικείες με 19,90 μόνο. Ορθοπαιδικά καλσόν νανοτεχνολογίας διαβαθμισμένης συμπίεσης με 19,90 μόνο. Πάτη νανοτεχνολογίας με 10 ευρώ μόνο. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε. 2311 300 400 ή firtech.gr. Firtech με την εγγύηση της Power Farm. Ζητήστε επίσης το Arthrosil Plus, μοναδικό συμπλήρωμα διατροφής με βιοενεργό πυρίτιο. Η μόλυνση του νερού είναι βασική αιτία σοβαρών προβλημάτων της υγείας μας. Η Camelot, ασχολούμενη 40 χρόνια με την ποιότητα του νερού, έχει την σίγουρη λύση. Σας παρουσιάζουμε το νέο υπερσύγχρονο αμερικάνικο σύστημα Imperial Plus 5ης γενιάς για καθαρό, υγιεινό νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας για ένα ολόκληρο χρόνο. Το μυστικό του Imperial είναι ότι είναι κατασκευασμένο με την τελευταία μοναδική τεχνολογία μεμβρανών Ultipore και NI66 από 0,3 έως 0,1 micron και με την πιο
ακριβή ποιότητα ενεργού φαρμακευτικού άνθρακα. Το Imperial Plus αφαιρεί τόσο χημικούς όσο και μικροβιακούς ρήπους, αφήνοντας τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Το Imperial κατασκευάζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χειρουργικό ατσάλι και μας προσφέρει 10.000 λίτρα καθαρού υγιεινού νερού ή ένα έτος χρήσης, όποιο έρθει πρώτο. Σας παρέχουμε τη συσκευή Imperial Plus αξίας 1.560 ευρώ εντελώς δωρεάν. Εσείς πληρώνετε την αξία του φίλτρου του μία φορά το χρόνο με μόνο από 119 ευρώ και θα έχετε ένα χρόνο καθαρό υγιεινό νερό. Με το Imperial θα απαλλαγείτε από το βάρος της μεταφοράς και με κόστος μόνο ένα λεπτό το λίτρο θα πίνετε καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό. Θα μαγειρεύετε, θα πλένετε τα τρόφιμά σας έχοντας συνεχώς καθαρό τρεχούμενο φρέσκο νερό για όλη την οικογένεια, ακόμη και για τα κατοικίδια σας. Νερό πραγματικά καθαρό. Και αν ακόμη δεν έχετε πιστεί, η Camelot International προσφέρει 300.000 ευρώ αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από το Imperial Plus. Άλλωστε, όλα τα συστήματα της Camelot έχουν πιστοποιητικά από διεθνείς οργανισμούς και πανεπιστήμια, όπως από το NSF, το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλα. Μη χάνετε ούτε λεπτό και κάντε δικό σας το νέο σύστημα Imperial Plus 5ης γενιάς. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-9574-709. Κάντε το καλύτερο δώρο στον εαυτό σας και σε αυτούς που αγαπάτε. Και θα με θυμηθείτε. Imperial Plus. Ο Πασιάς παρουσιάζει μια κορυφαία σειρά αλλαντικών βασισμένη σε πύρα ενός αιώνα. Τα εκλεκτότερα κομμάτια κρέατος καπνίζονται με μοναδικό τρόπο σε ξύλο βελανιδιάς για να απολαμβάνετε κορυφαία γεύση και ποιότητα κάθε στιγμή. Κορυφαίο. Δεν τους δώσαμε τυχαία αυτό το όνομα. Το επιχειρηματικό περιβάλλον αλλάζει διαρκώς. Η ενημέρωση δίνει το προβάδισμα για να είστε μπροστά από τις εξελίξεις. Έτοιμοι για το επόμενο βήμα. Τα νέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ρετή. Κάθε Κυριακή στις 12.30 το μεσημέρι με τον Νίκο Υποφάντη. Στον Sky. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, 9 και 44 πρώτα λεπτά. Μας πετάξανε ξαφνικά στον αέρα, αλλά πάντα έτοιμοι και τους ευχαριστώ θερμά. Αστραπή αντίδραση. Όταν κολλάνε τα μηχανήματα δεν κολλάει το μυαλό του ανθρώπου. Λοιπόν, ευχαριστώ. Ευχαριστώ εσάς. Ευχαριστούμε. Εσάς και Δεστρατάκη.